6 από το βιβλίο Εβραίους, δηλαδή Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, Ι κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο και 32 εδάφιο. 10 κεφάλαιο, 32 εδάφιο, Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους. Αναφέρετε δε στην μνήμη σας τας προτέρας ημέρας ενές, αφού εφωτίστητε υπεμείνατε μέγαν αγώνα παθημάτων. Ποτέ μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, ποτέ δε γινόμενοι κοινωνοί των τατιάφτα παθόντων. Διότι εδείξατε συμπάθειαν εις τα δεσμά μου και δέχθητε με τα χαρά στην αρπαγήν των υπαρχόντων σας, εξεύρετες ότι έχετε εις αυτούς περιουσίαν εν ουρανής καλυτέραν και διαμένουσα. Μη αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας, ή της έχει μισθαποδοσίαν μεγάλη, διότι έχετε χρίαν υπομονής, για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελίαν, διότι αίτιο λίγων καιρών, και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνη. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Κι αν της ήρθει ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμεθα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Είναι δε η πίστης, ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης έλαβον καλήν μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν υπενθυμίζει στην Εκκλησία των Εβραίων περίπου 30 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε το έργο του Θεού, ότι το έργο του Θεού όταν εφωτίστησαν, όταν πίστεψαν, δεν ήταν μέσα σε χαρές, πανηγύρια και τραγούδια, αλλά ήταν μέσα σε διωγμούς, ονειδισμούς και θλίψεις. Και κρίνει ότι πρέπει να τους το υπενθυμίζει, λέγοντάς τους ότι από τις πρώτης μέρας που εφωτίστητε, υπομείνατε, δεν χάσατε την υπομονή σας, δεν επάψατε να μακροθυμείτε, υπομείνατε μέγαν αγώνα παθημάτων. Θυμάστε τους διωγμούς των Ιουδαίων, του Ηρώδη, των Ηρωδιανών, των Σαδουκαίων. Και πότε εσείς θεατριζόσαστε με ονειδισμούς και θλίψεις και πότε γινόσαστε συμμέτοχοι, συγκοινωνοί των αδελφών που έπασχαν. Ακόμη εσείς δείξατε συμπάθεια και στα δικά μου τα δεσμά, όταν το 37, δηλαδή πριν 20 χρόνια, το 37 μετά Χριστό, με επισκέφθηκε ο Κύριος και άλλαξε η ζωή μου και μεταμορφώθηκα από διώκτη της Εκκλησίας σε Απόστολο του Ιησού Χριστού. Εσείς μου δείξατε συμπάθεια και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο με δεχθήκατε, αλλά δεχθήκατε και την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Ο διωγμός ήταν πολύ μεγάλος στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και έφτασε μέχρι την αρπαγή των υπαρχόντων και τη δεχτήκανε με χαρά, γιατί είχαν συνειδητοποιήσει τις πρώτες εκείνες ημέρες ότι ο χριστιανός έχει άλλη περιουσία στον ουρανό, πολύ καλύτερη και διαμένουσα εις τους αιώνες των αιώνων. Και αφού τους υπενθύμησε την αρχή της πίστης τους, και καλό είναι να θυμόμαστε πώς πιστέψαμε, γιατί όταν πιστέψαμε ήρθαν και καλά και κακά στη ζωή μας. Το πρώτο πράγμα που σίγουρα έρχεται είναι ο ονειδισμός των συγγενών, των φίλων, των συνεργατών, αλλά ο άνθρωπος του Θεού έμεινε, μένει, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ πώς αρχίσαμε. Εκείνο όμως που έχει σημασία τώρα, 30 χρόνια μετά από την αρχή, είναι προσέξτε, μην αποβάλλετε την παρησία σας γιατί έχει παρακυρίου μισθα αποδοσία μεγάλη. Το θάρρος σας. Και πώς ένας χριστιανός μπορεί να αποβάλει την παρησία του. Μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας το εξηγήσει και να το καταλάβουμε. Λέει λοιπόν στην πρώτη επιστολή του ο Ιωάννης, στη σελίδα 1083 και στο 5ο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην αποβάλουμε, μην διώξουμε την παρησία μας, γιατί η παρησία έχει μισθαποδοσία μεγάλη και εύκολα μπορεί να αποβάλει ο χριστιανός την παρησία του με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι 14 εδάφιο 5 κεφάλαιο. Και αυτήν η παρησία την οποία έχουμε προς αυτόν, ότι εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Και αν εξεύρωμεν ότι ακούει μας, ό,τι αν ζητήσομεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνουμε τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμε παρά αυτού. Όταν λοιπόν ζητάμε κατά το θέλημα του Θεού, δηλαδή τα πνευματικά, τα αιώνια, τα ουράνια, όταν ζητάμε κατά το θέλημα αυτού, τότε ξέρουμε ότι ο Θεός μας ακούει και έχουμε παρησία γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός μας ακούει, και όταν ξέρουμε ότι ο Θεός μας ακούει, ό,τι αν ζητήσουμε θα λαμβάνουμε από Αυτόν. Πώς μπορούμε να χάσουμε την παρησία μας? Όταν αντί, όπως ξεκινήσαμε ζητώντας τα πνευματικά, τα ουράνια, τώρα αλλάξουμε και στην προσευχή μας ζητάμε τα αγίνα, τα σαλευόμενα και τα πρόσκαιρα. Χάσαμε την παρησία μας. Δεν μας ακούει πια ο Θεός, όπως μας το περιέγραψε ο Μαλαχίας. Χάσαμε την παρησία μας. Δεν μας ακούει ο Θεός, γιατί δεν ζητάμε όπως στην αρχή τα αιώνια. Αλλά αρχίζουμε και ζητάμε. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί μέσα στους καιρούς τους κακούς έρχονται τόσες δυσκολίες που η βοήθειά μας έρχεται μόνο από το Θεό. Και εκεί δοκιμάζεται η πίστη. Άλλωστε λέει, τα σκάνδαλα θα έρθουνε, αλλά για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Οι δυσκολίες θα έρθουνε για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Όταν ονειδίζονταν και απεδέχθησαν και την αρπαγή των υπαρχόντων τους, δεν έπαψαν να ζητάνε τα πνευματικά. Τώρα που πέρασε όμως ο καιρός και παραγνωριστήκαμε και έρχονται στη ζωή μας, σε εμάς τώρα, οι καιροί, οι κακοί και οι δυσκολίες, μπαίνουμε μέσα στο ταμείο και λέμε, Κύριε, τη δυσκολία μου. Και λέει ο Θεός, δεν σε ακούω, γιατί δεν ζητάς κατά το θέλημά μου. Και μεταφερόμαστε από τους εκδεξιών στους εξαριστερών. Σήμερα μας το λέει ο Κύριος. Σε όποιον από εμάς ζητάει για τα γήινα, μας λέει, δεν σε ακούω, δεν προσέχω τι λες, δεν είσαι δικός μου, δεν σε ετοιμάζω, δεν είσαι πολύτιμός μου. Εκτός κι αν μετανοήσεις, που εμείς μετανοήσαμε, αμήν. Όλοι μας μετανοήσαμε. Εκτός αν μετανοήσεις, και εγώ μετανόησα, και από εδώ και πέρα παίρνουμε αποφάσεις καινούργιες. Όταν πλησιάζουμε το Θεό, ξέρουμε ότι για να μας πλησιάσει πρέπει να τον πλησιάσουμε σωστά. Ζητώντας τα ουράνια. Ζητώντας σωτηρία των ανθρώπων. Ζητώντας όχι την ευημερία μας την ηλική, αλλά την ευημερία μας την πνευματική. Και ζητώντας τα πνευματικά και τα γήινα θα τα αναλάβει ο Θεός. Ζητώντας τα γήινα, ούτε τα πνευματικά ούτε τα γήινα τα ακούει ο Θεός. Χάσαμε την παρησία μας, δεν έχουμε καμία μισθαποδοσία. Καμία μισθαποδοσία. Ο Θεός θα πάει να προσέξει και να ακούσει τους φοβουμένους τον Κύριο και τους ευλαβουμένους στο όνομά Του. Που δεν θα είμαι εγώ μέσα σε αυτούς, επειδή ζητάω τα γήινα και επιμένω σε αυτά. Παρόλο που σήμερα ο Θεός μας το εξήγησε με τον πιο απλό τρόπο να το καταλάβουμε, για να μετανοήσουμε. Και εμείς με τη χάρη του Χριστού μετανοήσαμε. Και από εδώ και πέρα ξεκινάμε για τα ουράνια, ώστε να ζητάμε κατά το θέλημά Του, να έχουμε παρησία, να γνωρίζουμε ότι μας ακούει ο Θεός και ότι Του ζητάμε να το κάνει. Εγώ τέτοιον Θεό θέλω, αλλά το πιο σημαντικό, ξαναλέω, εγώ τέτοιον Θεό θέλω να μ' ακούει και να μου απαντάει, αλλά το πιο σημαντικό, και ο Θεός τέτοιον με θέλει, να ζητάω κατά το θέλημά Του. Τότε υπάρχει συνεργασία. Τότε υπάρχει σχέση πνευματική του ανθρώπου με τον Πατέρα Θεό εν το ονόματι του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Διαφορετικά δεν υπάρχει καμία σχέση. Αλλά υπάρχει και μια άλλη περίπτωση να αποβάλουμε την παρησία μας. Λέει ο Λόγος του Θεού, τεκνία μου, στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής, της επιστολής του Ιωάννου, την πρώτη, τρίτο κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Τεκνία μου, μην αγαπώμεν με λόγων μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργων και αλήθεια. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμαι θα εκ της αληθείας και θέλω να πληροφορείς τας καρδίας ημών εύρωσθεν αυτού. Πότε μας βεβαιώνει ο Θεός και εμείς γνωρίζουμε ότι είμαι θα εκ της αληθείας, είμαι θα εκ των φοβουμένων τον Κύριο και ευλογουμένων το όνομά Του, όταν αγαπάμε με έργο και με αλήθεια αυτούς που δεν συμπαθούμε. Γιατί αυτούς που μας αγαπάνε, τους αγαπάμε. Αλλά αυτούς που δεν μας αγαπάνε και δεν μας συμπαθούν, εκεί είναι το κρίσιμο σημείο. Και που δεν τους συμπαθούμε, εκεί είναι το κρίσιμο σημείο. Που υπάρχει πιθανότητα να αποβληθεί η παρησία σου που έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Αν όμως αγαπάμε με έργο και με αλήθεια, και επαναλαμβάνω ότι αυτή η αγάπη ξεκινάει στο ταμείο μας όταν προσευχόμαστε για αυτούς που μας βρίζουν, που μας ονειδίζουν, που μας κακολογούν, που μας κατακρίνουν, που λένε χίλια δυο πράγματα ή κάνουν χίλια δυο πράγματα εναντίον μας. Όταν πάμε με αγάπη πολύ που ο Θεός θα έχει γεμίσει την καρδιά μας και μου Κύριε το συγχωρώ, ευλόγησε τον πολύ. Δεν ξέρει τι κάνει. Πάρουμε δηλαδή την προσευχή του Χριστού. Δεν ξέρει τι κάνει. Τότε έρχεται η πληροφόρηση από το Θεό ότι τώρα είσαι εκ της αληθείας. Μέχρι τώρα δεν ήσουνα. Τώρα, μέχρι τώρα είχες αποβάλει την παρησία σου. Τώρα όμως επανέφερες την παρησία σου. Είσαι εκ της αληθείας. Γι' αυτό και η καρδιά σου δεν σε κατακρίνει. Και αν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει αγαπητοί, τότε έχουμε παρησία προς τον Θεό και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρ' αυτού, διότι φυλάττομεν τα σεντολάς αυτού και πράττομεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Άρα με μεγάλη προσοχή να φυλάττουμε την καρδιά μας για να μην αποβάλλεται η παρησία που έχει μισθαποδοσία μεγάλη, είτε ζητώντας όχι κατά το θέλημα του Θεού, είτε μην αγαπώντας με έργο και αλήθεια αυτούς που δεν μας συμπαθούν και δεν τους συμπαθούμε. Αλλά και αυτούς που συμπαθούμε. Όλους θα τους αγαπάμε με έργο και αλήθεια. Τότε δεν θα γίνουν όλα καλά. Δεν θα πάνε τώρα, στρώσαν τα πράγματα, τακτοποιήθηκαν. Όχι. Τότε αφού διατηρείτε και διαφυλάτετε την παρησία σας, τότε έχετε χρήση ανυπομονής, γιατί πρέπει να κάνετε το θέλημα του Θεού, ώστε να λάβετε την επαγγελία του Θεού. Δεν φτάνει να φυλάω την καρδιά μου, που είναι απαραίτητο για να είμαι στους εκδεξιών, αλλά πρέπει να αφήσω το Θεό να με ετοιμάσει με τις δοκιμασίες Του, με τις ταλαιπωρίες Του, με τους καιρούς τους κακούς, να με ετοιμάσει κάνοντας υπομονή, και η υπομονή να έχει εργοτέλειο για να κάνω το θέλημα του Θεού. Εάν χάσω την υπομονή μου όπως οι εξαριστερών στο Μαλαχία, δεν μου έγινε και τίποτα καλό που υπηρετώ τον Κύριο, που ταπεινώνομαι και πενθώ μπροστά στο Θεό, που δεν μου έγινε, που δουλεύω το Θεό, δεν μου έγινε και τίποτα καλό. Αυτοί έχουν χάσει την υπομονή τους, γιατί δεν τους έγινε τίποτα καλό μέχρι τώρα. Αλλά επίκειται τρομερό καλό. Αμήν. Έχουμε χρήση ανυπομονής. Μα δεν είδαμε καμιά αλλαγή. Μα η αλλαγή έρχεται. Γιατί τι λέει η Γραφή? Αίτιο λίγων και θα έλθει ο ερχόμενος και δεν θα βραδύνει. Αφού δεν έχεις αποβάλει την παρησία σου και αφού κάνεις υπομονή, Κάνει υπομονή, έρχεται ο ερχόμενος. Θα έρθει. Είναι δυνατόν να μην έρθει, αποκλείεται. Αίτιο λίγον και έρχεται ο ερχόμενος. Και δεν βραδίνει. Καθώς οι νέες θεωρούν τούτο βραδύτητα, αλλά δεν έχει έρθει ακόμη γιατί δεν είσαι έτοιμος εσύ. Σε ετοιμάζει. Σε προετοιμάζει για να μπορείς να ζήσεις, να αντέξεις τη δόξα του. Να μην υπερηφανευτείς, να μάθεις την ταπείνωση, να μάθεις την υπακοή, να μάθεις, γιατί όταν μας ετοιμάζει ο Θεός μαθαίνουμε. Ο δε δίκαιος, και εδώ είναι το συμπέρασμα, θα ζήσει εκ της πίστεως. Δηλαδή όχι μόνο να υπομένεις, να περιμένεις, αλλά και μην χάσεις την πίστη σου. Γιατί αν είσαι δίκαιος θα ζήσεις μόνο εκ της πίστεως σου. Και ποια είναι η πίστη μας? Πίστης είναι η σιγουριά της ελπίδας μας και η βεβαιότητα των πραγμάτων που δεν βλέπονται. Δηλαδή ο Θεός δια πίστεως κάνει πραγματικότητα αυτά που ελπίζουμε. Θα κάνει πραγματικότητα αυτά που ελπίζουμε. Και κάνει ορατά αυτά που μας υποσχέθηκε αοράτος. Η πίστη λοιπόν είναι αυτή που έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κάνει υπομονή, ζει σε ενδικαιοσύνη και τότε θα ζήσεις εκ της πίστεως, γιατί η πίστη είναι αυτή που θα κάνει πραγματικότητα αυτά που ελπίζεις μέσα από το Λόγο του Θεού και θα κάνει να δεις αυτά που σου υποσχέθηκε και δεν τα βλέπεις τώρα. Τώρα δηλαδή πώς ζούμε? Με υποσχέσεις που δεν τις βλέπουμε, αλλά θα τις δούμε. Με έργα τα οποία ελπίζουμε, αλλά δεν τα βλέπουμε, αλλά θα τα δούμε. Με έργα Θεού. Το πιστεύεις αυτό? Αυτή είναι η πίστη. Πίστης δεν είναι το βλέπω και το πιστεύω. Πίστης είναι μακάρι όσοι δεν είδανε και επίστευσαν. Ξέρω ότι ο Λόγος του Θεού είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Ναι, αλλά ακόμη δεν βλέπω τίποτα. Περίμενε και θα δεις. Το ξαναπώ αυτό για μένα και για σένα. Κύριε, ακόμη δεν έχω δει τίποτα. Περίμενε και θα δεις τα πάντα. Μπορείς? Είμαι εδώ που τα λέμε, μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Περίμενε και θα δεις τι θα κάνει ο Θεός. Μόνο θυμήσου, πρόσεχε τι προσεύχεσαι και πρόσεχε πως αγαπάς. Όχι με γλώσσα και με λόγο. Σ' αγαπάω, αλλά τίποτα άλλο. Ούτε τα γήινα, τα φθυρώμενα, τα σαλευόμενα. Η δικαιοσύνη σου είναι εκ των ετοιμάτων σου. Και η πίστη σώζει το δίκαιο. Μέχρι τώρα τίποτα, Κύριε, δεν είδα. Μέχρι τώρα τίποτα δεν έγινε. Λίγο ακόμη και θα γίνουν τα πάντα. Ο κίνδυνος. Εάν όμως κάποιος συρθεί εις τα οπίσω όπως αυτή, τότε η ψυχή μου δεν ευαρεστείται σε αυτούς. Και ολοκληρώνει, αλλά εμείς δεν είμεθα εκ των συρωμένων οπίσω προς απώλειαν, αλλά είμεθα εκ των πιστεύοντων προς σωτηρία της ψυχής. Δηλαδή, αυτή η πορεία που μας περιέγραψε με τέτοια λεπτομέρεια και ακρίβεια ο Λόγος του Θεού έχει σαν αποτέλεσμα ή απώλεια ή σωτηρία αιώνια. Το τέλος αυτό είναι. Εάν είσαι εκ των συρωμένων εις τα οπίσω, θα βρεθείς με την απώλεια. Θα συναντηθείς. Αν είσαι εκ των πιστεύοντων, άρα τρέχεις μπροστά, θα ζήσεις τη ζωή την αιώνια. Αδερφοί αγαπητοί, τώρα κάθε ένας από εμάς, εγώ και εσείς, κάθε ένας από εμάς γνωρίσαμε και μας έφερε ο Θεός μπροστά στις ευθύνες μας, μπροστά στο θέλημά Του. Μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να πούμε σιγά τώρα, τι ήταν αυτά που άκουσα, δεν βαριέσαι, εγώ τώρα έχω προβλήματα, εγώ τώρα έχω επιδιώξεις, εγώ θέλω να σπουδάσω, εγώ θέλω να κάνω δουλειές και θέλω βοήθεια από το Θεό, εγώ θέλω να παντρευτώ, εγώ θέλω να κάνω παιδιά, εγώ θέλω να θεραπευτώ, εγώ μπορούμε να το πούμε αυτό και πάμε εις τους εξ αριστερών. Αν όμως πούμε ευλογημένο το όνομά σου, Κύριε, δοξασμένο το όνομά σου, Κύριε, εις τους αιώνες. Θέλω τη βασιλεία σου και τη δικαιοσύνη σου να κυβερνάνε τη ζωή μου. Τότε ευαρεστούμενος ο Θεός θα μας εκπληρώσει την επαγγελία Του. Και ποια είναι η επαγγελία Του? Μία είναι η επαγγελία Του, τρομερή και φοβερή. Διαβάζω από τη σελίδα 1063 και θα ήθελα όποιος θέλει να ανοίξει τη γραφή του να το διαβάσουμε μαζί. Όποιος δεν μπορεί, ακούει με μεγαλύτερη προσοχή. Σελίδα λοιπόν 1063, είναι από το 6ο κεφάλαιο, σίγμα ταυκεφάλαιο και 13 εδάφιο, να δούμε ποια είναι η επαγγελία του Θεού. Γιατί έχετε, λέει, χρίαν υπομονής για να πράξετε το θέλημα του Θεού και να κερδίσετε την επαγγελία, τη μία, τη μοναδική. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει εις ουδέναν μεγαλύτερον, όμως εις αυτόν λέγον. Έδωσε την επαγγελία στον Αβραάμ και μέσα από τον Αβραάμ σε μας. Και ποια είναι η επαγγελία? Βεβαίως ευλογών θα σε ευλογήσω και βεβαίως πληθύνων θα σε πληθύνω. Αλληλούια. Ωραία επαγγελία, δεν είναι? Αυτή είναι η επαγγελία του Θεού. Ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Και ο Αβραάμ προς μήνας με υπομονή δεν απέκαμε. Και λέει, ματέως εργάστηκα στο Θεό. Αλλά πίστεψε στην επαγγελία του Θεού που του είπε ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω, και την περιμένει προς μήνας αυτήν με υπομονή απίλαυσε την επαγγελία. Όπως ο Αβραάμ προς μήνας με υπομονή απίλαυσε την επαγγελία, έτσι και εμείς έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε την επαγγελία του Θεού. Στο 17. Εις το οποίο ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της συγκεκριμένης επαγγελίας, το αμετάθετον της βουλής του Θεού μεταχειρίστη μέσων το όρκον, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, πρώτον την επαγγελία, την υπόσχεση, και δεύτερον των όρκων, εις τα οποία είναι αδύνατο να ψευστεί ο Θεός. Να το ξαναπώ αυτό. Μας έχει δώσει μια επαγγελία την οποία έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να την απολαύσουμε, και για αυτή την επαγγελία είναι αδύνατον ο Θεός να ψευστεί. Γιατί όχι μόνο μας το υποσχέθηκε, αλλά και ορκίστηκε ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Το ξαναλέω, τα ακούς αδερφέ? Ο Θεός σου λέει και μου λέει και εμένα, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Αν κάνεις υπομονή και προσμένεις με υπομονή, είναι αδύνατο να ψευστεί ο Θεός. Κι έτσι λοιπόν έχουμε και με αυτό ζούμε. Ισχυράν παρηγορίαν. Δηλαδή πώς θα παρηγορηθώ εγώ στους καιρούς, στους κακούς, στις ταλαιπωρίες μου? Γιατί ξέρω ότι η επαγγελία του Θεού είναι αληθινή. Ο Θεός είναι αδύνατο να ψευστεί. Εφόσον εγώ είμαι δίκαιος, θα ζήσω εκ της πίστεώς μου. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα μου πεις ψέματα. Είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Είμαι βέβαιος ότι ευλογών θα με ευλογήσει και πληθύνων θα με πληθύνει. Είσαι βέβαιος? Είσαι βέβαιος? Με μία προϋπόθεση. Μην αποβάλεις την παρησία σου. Και έχει χώμεν χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Σήμερα να φύγουμε όλοι με τη βεβαιότητα αυτή, ότι ο Κύριος ευλογών θα μας ευλογήσει και πληθύνων θα μας πληθύνει. Μην φύγουμε με αμφιβολία, σας παρακαλώ αδερφοί. Είναι βεβαιότης αυτό. Είναι η παρηγοριά μας. Ο Θεός ευλογών θα μας ευλογήσει και πληθύνων θα μας πληθύνει. Και έχουμε λοιπόν αυτήν την ισχυράν παρηγορίαν εμείς οι καταφυγόντες, εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα, την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής μας, και ασφαλή και βεβαία, και εισερχομένη στο εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου ο Ιησούς εισήλθε υπερ ημών πρόδρομος, γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Γιατί λοιπόν έχουμε ισχυράν ελπίδα? Γιατί την ελπίδα μας την πετάξαμε στον ουρανό, εκεί που είναι ο Ιησούς Χριστός, αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Τι σημαίνει αρχιερεύς? Προσεύχεται για μένα που ελπίζω, με ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι ευλογών θα με ευλογήσει. Έχω λοιπόν συμμαρτυρούσα τη συνείδησή μου, έχω τη βεβαιότητα του Λόγου του Θεού, αλλά έχω πολύ περισσότερο τη μεσητική προσευχή του Χριστού που λέει «Εσένα ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω». Αμήν. Εάν κάποιοι έχουν παρκάρει